eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand for grace. It's a beautiful day. Εγώ έλεγα στο γραφείο ποιο θα πιο πολύ είναι, κάτι κάνω, δεν είναι καλά. Θα κάνουμε την πόρτα και την απονομία εδώ. Θα έχουμε και για τα καλωδίες και στο γραφείο. Να πούμε και τα πισωμάδια δηλαδή πέρα από ένα τέλα. Πώς το έχετε δηλαδή. Να ετοιμαστούμε. Εγώ ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Από ένα άλλο ρόλο πλέον, τον νέο δημάρχο του Πειραιά. Έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία νομίζω εδώ και περίπου 20 χρόνια που είμαστε στην ομάδα. 20 χρόνια σε όλες τις θέσεις. 21. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή και παραγωγική συνεργασία. Νομίζω συνεχίζεται ούτως ή άλλως συνεργασία με τον Ολυμπιακό. Είναι πραγματικά χαρά μου και τιμή μου και που είστε εδώ σήμερα. Και έτσι προτίθεστε να δώσετε και αυτό το βραβείο. Πραγματικά είναι πολύ τιμητικό. Είναι για τις σημαντικές στιγμές για μένα. Είχε ξαναγίνει, αν θυμάστε, τον Ολυμπιακό πριν 3 περίπου χρόνια. Όταν είχε αναλάβει αντιπρόεδρο. Όταν είχα αντιπρόεδρο, αλλά νομίζω ότι. Κύριε Πάπη, καλά. Αλλά εδώ είναι ξεχωριστή η τιμή. Εντάξει, νιώθω, το λέω με κάθε ευγένεια, φίλος μαζί σας. Και πραγματικά αισθάνομαι συνήθεια δέος. Είστε άνθρωποι που έχετε δοξάσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και είναι πραγματικά χαρά και τιμή που είστε εδώ σήμερα. Ξεσπαριστώ ιδιαίτερα. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και ως Δήμος μπορούμε να έχουμε και να αναπτύξουμε συνεργασίες και μέσα από το Δήμο με το Σύνολο Βετεράνων. Έχετε μια δραστηριότητα πολύ μεγάλη. Κοινωνική θα έλεγα, αλληλεγγύη θα έλεγα. Δίνετε αγώνες, βοηθάτε κόσμο. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί και με το Δήμο Πειραιά να κάνουμε 2-3 συνέργειες στον χρόνο μαζί ή ας πούμε τριμερός και με τον Ολυμπιακό, δηλαδή ο Δήμος, ο Ολυμπιακός και εσείς, και να μπορέσετε και εσείς να βοηθήσετε το Δήμο και εμείς να αναδείξουμε περαιτέρω το έργο σας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μέρα των Βετεράνων του Ολυμπιακού, θα απευθύνω ένα εγκάρδιο χαιρετισμό και συγχαρητήρια για τους τρεις τομείς. Στην ΕΠΟ, στον Ολυμπιακό και εδώ σήμερα. Πολλά συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και την απονομή του κυπέλλου, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, το επίσημο, ελάτε λίγο πιο κοντά. Και από εδώ είναι το κύπελλο των Βετεράνων του Ολυμπιακού. Απενεμήθη το Δεκέμβριο στο Καραϊσκάκι, στο Μητροπολίτη μας, το σεβασμιότατο κύριο Σεραφείμ. Στον πρόεδρό μας, κατά τη διάρκεια του αγώνα που κάναμε για το έργο της Μητροπόλεως, στον κύριο Ευαγγέλη Μαρινάκη, και σήμερα η απονομή γίνεται στο δήμαρχό μας. Ένα δήμαρχο ο οποίος τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Συνδέσμου Βετεράνων, κύριε Δημάρχε. Σημαντικότατο ρόλο. Είσαι εσύ να προσπάσω εγώ να προσθέτω. Λοιπόν, την απονομή την επίσημη του κυπέλλου. Ευχαριστώ πολύ και νομίζω είναι ιδιαίτερα τιμητικό να κοσμεί και το γραφείο του Δημάρχου. Και ταιριάζει και με τα 90 χρόνια που σε λίγες μέρες θα έρθουμε της ομάδας τρίτου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και θέλαμε να πάμε λίγο στο γραφείο να κάνουμε και μια. Νομίζω πρέπει να πάμε τώρα στο γραφείο. Και λίγο ποδοσφαιρική θα έλεγα. Ναι, ναι, όχι, κάποια παιδιά που μα διακόπτει. Έχουμε χρόνο να πάμε. Έχουμε πολλά καπέτια και ένα μεγάλο.